Εσύ στους χωρισμούς συνήθως πληγώνεσαι, πληγώνεις. Πληγώνω. Τι χωρισμούς έχεις, πληγώνεσαι. Πληγώνω, φωνήστε, πληγώνω κιόλας και εγώ από την πλευρά μου, ναι. Αλλά πληγώνω. Και πώς αντιδράς, κλαις. Έχω κλάψει αρκετές φορές. Τι έχεις πει και τέτοια, δηλαδή αυτά τα αντρικά. Έχω πει, ναι, αυτό το είχα και λίγο χωρίς να χωρίσω. Α, ναι. Αλλά γενικά, ναι, εκτονώνομαι πολύ με τους φίλους μου. Δηλαδή, μου αρέσει αυτή η έννοια του να. Αλλά όσο μπορώ. Γιατί απ' την άλλη είμαι και λίγο. Όταν χωρίζει, δηλαδή, ξεπιάνει, θέλεις τα βαριέσαι όλα. Δεν θες και τίποτα για το πρώτο διάστημα. Ναι. Δεν ξέρω. Αν, κάποιοι άλλοι βγαίνουν και τα σπάνε. Εγώ τις πρώτες φορές, δηλαδή, αρχίζω και θέλω να το συγκεντρώσω σωστά. Και κάνεις μετά γρήγορα επόμενη σχέση, ή ας πούμε, αργεί να σου περάσει ο έρωτας και η σκέψη για την προηγούμενη. Μου έχει τύχει να καθίσω και ένα χρόνο μόνος μου. Μου έχει τύχει και τη, μετά από 2 μήνες να βρεθώ με έναν άνθρωπο και να είμαι. Καλά. Ναι, πολύ. Η μεγαλύτερη σχέση σου. 3 χρόνια. Α. Ερωτεύεσαι εύκολα ή όχι. Και ναι και όχι. Μεγαλώνοντας νομίζω λίγο πιο όχι. Αρχίζεις και κλείνεσαι, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις και έχεις αποτύχει αρκετές φορές. Τι σε εγωιτεύει ιδιαίτερα σε μια γυναίκα, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας, όχι εξωτερικά εννοώ, ψηλή ξαφιά. Ο τρόπος. Ο τρόπος στη φωνή, ο τρόπος που κοιτάει, ο τρόπος συμπεριφοράς. Αυτό είναι που θα με μαγνητήσει, όσο και όμορφη να είναι, αν είναι, όπως λέει ένας φίλος, τσάτσαλη. Τσάτσαλι. Τσάτσαλι, πώς περιγράφεται το τσάτσαλι. Ωραίο. Τσά και τσάλι. Είναι αυτό το. Θα μπορούσε να πει τσά και τσόλι. Δεν είναι αυτό το καιρό, δηλαδή. Πώς. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είπε κάτι, κάτι θυμήθηκε ο άνθρωπος. Χαρικλίν, λοιπόν. Και. Όχι, απλά. Αν έχει έναν τρόπο. Αυτό το οποίο ξέρει. Μου κινεί την περιέργεια να καταλάβω τι κρύβει παρακάτω. Και αυτό που σε διώχνει μακριά από μια γυναίκα. Το μυστήριο. Το χύμα. Το χύμα. Το χύμα, ναι. Το χύμα δεν το μπορώ. Το ότι, έχει γίνει λίγο άντρας. Ναι. Αυτό με χαλάει. Ναι. Ναι, ναι. Όχι στη δουλειά της. Ενώ εσύ δεν είσαι τόσο κυριλέ τύπος. Δηλαδή. Δεν είσαι ο. Είσαι ένα πολύ γλυκό παιδί, αλλά δεν σε λες. Γιάπη, δεν σε λες. Γιάπη, όχι, δεν μπορεί να με πει. Καταλαβαίνεις. Δεν είσαι ο κυριλέ. Όχι. Είσαι πιο. Είσαι χαλαρός. Ναι, όχι, ναι, το έχω αυτό. Αλλά. Δεν μπορώ τη γυναίκα να έχει χάσει το ρόλο της. Θέλω να είναι γυναίκα, πώς το λένε, δεν γίνεται. Δηλαδή η γυναίκα που ας πούμε, είναι πολύ κατοχυρωμένη και ουσιαστικά θέλει να εμπνοχεί στον άντρα, σαν να σε απομακρύνει αυτό το πράγμα, έτσι. Κάποια στιγμή είναι όσο και να μ' αρέσει, κάποια στιγμή είναι. Γιατί κάποια στιγμή σ' αρέσει και λένε και λίγο μαμά. Δεν σ' αρέσει, να έχει λίγο το πάνω χέρι. Mm-hmm. Σε ευχαριστεί, σε ικανοποιεί. Αλλά απ' την άλλη, κάποια στιγμή λες και λες ότι στο όριο το επιτρεπτό. Στο έργο, στο κατά δικό μου που παίζεται με την Ελένη Ράτη με τεράστια επιτυχία. Δεν το είδε, εγώ το είδα και ήταν τις παραστάσεις που φέτος μου άρεσαν πάρα πολύ. Και σε στείλω να πάνε τη δύο κόσμος. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν, αναδεικνύονται φόβοι των ανθρώπων, πάρα πολύ φόβοι και ρατσισμός και ξενοφοβία, αλλά και οι φόβοι μέσα σε μια σχέση. Ναι. Και πολύ έντονη η κόντρα που υπάρχει σε μια σχέση, βλέπουμε και πλάνα, ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Οι σκηνές που υπάρχουν, καταρχήν είναι μια κωμωδία και ένα δράμα ταυτόχρονα το έργο. Είναι πολύ δυνατό. Είναι αυτό που λέει η Ελένη όταν τη ρώτησα κι εγώ πώς να το ονομάσω, γιατί κάπου το έχουν γράψει ως κωμωδία. Που ουσιαστικά η βάση του κωμωδία είναι drama comedy, έτσι που το πει. Δηλαδή βασίζεται στο ρεαλισμό της ζωής και συμβαίνουν όλα. Εσύ τι ρόλο έχεις? Εγώ, καταρχήν, το έργο το έχει γράψει η Ελένη Ράντου, η Σάρα Γανωτή και ο Νίκος Σταυρακούδης. Γενικά λατρεύω τους Έλληνες που γράφουν. Όπως και πριν ήμουν σε μια παράσταση του Άκη του Δήμου, ή γενικά μ' αρέσουν οι Έλληνες συγγραφείς, τους αγαπάω και με ό,τι έχει συμβεί, νομίζω έχει πέσει λίγο ο τρόπος που υπήρχε έκφραση από μέσα του σε ό,τι συμβαίνει. Είναι ένα ζευγάρι με μια διαφορά ηλικίας, όχι πολύ μεγάλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρατήσει ουσιαστικά τον αθλητισμό, έχει αφήσει τον εαυτό του, έχει πάρει λίγο τα κιλάκια του, έχει ασπρίσει, ξέρεις, είναι λίγο σε αυτό το μετέχνιο του, αλλά πιστεύει ως Έλληνας ότι εγώ το έχω. Δηλαδή εγώ είμαι. Εμείς είμαστε καλύτεροι από όλους. Ναι, το κέντρο της είμαστε εμείς. Τα έχει παρατήσει όλα και ξαφνικά αποφασίζει, επειδή ήταν αθλητής και ήταν μετά κλεισμένο σε μια σχέση, υπάρχει και τον γκάζι, υπάρχει και τα εξάρχεια, υπάρχει και η πλατεία Καρίτσι, υπάρχουν όλα. Να φύγει από τη σχέση. Αρχίζω και βγαίνω. Και ψάχνει να βρει, να αλλάξει το δέρμα του, να ξανανιώσει αυτό που είχε χάσει ως έφηβος. Απ' την άλλη, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραδώσει όλη τη ζωή και έχει ερωτευτεί σφόδρα αυτόν τον άνθρωπο και του έχει σταθεί δίπλα του. Η Ελένη έχει Ράντου. Μείνει μόνη της πια. Έχει πέσει σε μια κατάθλιψη και έχει πέσει ουσιαστικά σε αυτό το οποίο δεν πίστευε ποτέ ότι θα πάθει, την απόλυτη μοναξιά. Με κάποια πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί στο έργο. Στα οποία μιλάνε και για τους οικονομικούς μετανάστες και για το Alzheimer και για τις σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας και για τις σχέσεις γενικά που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πόσο τελικά υπάρχει φόβος και πόσο αγάπη και πόσο αυτό τους δένει. Συμβαίνει ένα ουσιαστικά τραγικό γεγονός. Ο άνθρωπος πατάει έναν οικονομικό μετανάστη, τον Ορφέα τον Αυγουστίδη.